Καλημέρα, καλημέρα, καλή μεγάλη Τετάρτη να έχουμε. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ είμαι καλά, πριν από λίγο σηκώθηκα. Έφαγα το πρωινό μου, πίνω το καφεδάκι μου στα γρήγορα, γιατί έχω ραντεβού με μία φίλη να πάμε για καφέ και για ψώνια. Σήμερα έχω άδεια. Πάμε να δούμε μαγαζιά, αν μας αρέσει κάτι θα το πάρουμε και γενικότερα θα βολτάρουμε. Το πρωινό μου ήταν τορτίγια με μπανάνα και φυσικό βούτυρο. Βασικά έλεγε τόστ με φυτικό τυρί, αλλά επειδή τελειώνει τώρα η νηστεία και το φυτικό τυρί δεν με τρελαίνει, δεν ξαναπήρα. Και τώρα για τρεις μέρες δεν έχει νόημα. Και έτσι έφαγα μπανάνα με τορτίγια και φυσικό βούτυρο που είναι το ίδιο. Μου έχει πει: πίνω λίγο λιμικό. Θα πάω λίγο να βαφτώ, να φτιαχτώ κι εγώ σαν άνθρωπος. Και θα σας πάρω μαζί μου. Το φαγητό για σήμερα είναι γεμιστά. Το μαγείρεψα από χτες, όπως είδατε και στο προηγούμενο βλογκάκι. Γιατί παίρνουν μαζί στο μαγαζί τα αγόρια να φάνε. Και έτσι έχω έτοιμο φαγητό, είμαι ελεύθερη. Το σπίτι θέλει ένα σημάζεμα, αλλά μετά δεν τρελαίνομαι. Το γενικό του σπιτιού έχει γίνει και έτσι ήρθε η στιγμή της ξεκούρασης και της χαλάρωσης. Άρα σας παίρνω μαζί μου και τα λέμε μετά. Μόλις μπήκα, θα πάμε για ένα supermarket haul από τα Lidl. Δεν ξαναψωνίζω τώρα, μετά το Πάσχα, πρώτο Θεός, θα σας δείξω και τι πήρα από τα Pink Woman μόνο με 38 ευρώ. Έπαθα σοκ. Άρα, ξεκινάμε πρώτα με το supermarket haul, να τελειώνω, να βάλω τα πράγματα στην κατάψυξη. Συνεχίζουμε με τα Pink Woman, για να βάλω τις μικρές μετά να φάει, να συνεχίσει το διάβασμα. Λοιπόν, πήρα μία μπαγκέτα, μία... δύο σαλάτες, ένα γαλατάκι, τους παπέδες γίγαντες για να φτιάξω σήμερα για αύριο, μανιτάρια, οδοντόβουρτσες, ένα γάλα για τη μικρή, Gouda Light να υπάρχει για την άλλη εβδομάδα που θα έρθουμε, ένα πελτέ ντομάτας, ροδοπάκια, ένα, δύο, κάπου έχει και ένα τρίτο ζώμανο, σόδες, αυγουλάκια για να τα βάψω, αυτά θα βάψω μόνο, γιατί δεν έχει νόημα, θα φύγουμε, ένα λευκό τυρί και άλλο ένα ριζόγαλο για την άλλη εβδομάδα, ένα, δύο πακέτα γαρίδες για την Παρασκευή για γαρίδα μακαρονάδα, πατάτες πρωτηγανισμένες, αυτά. Ωραία, σας κλείνω να τα βάλω μέσα και θα συνεχίσουμε μετά με τα Pink Woman. Λοιπόν, έβαλα τις μικρές να φάει, πήγα έβαλα και ένα πλυντήριο και άπλωσε και ένα πλυντήριο, ναι, καθίστε να σας κουνήσω λίγο, να σας φτιάξω και πάμε να δούμε τι ψώνισα, γιατί δεν φωτίζω καλά. Μια χαρά. Και πάμε να δούμε, κοιτάτε πίσω, κουζίνα χάλια. Και πάμε να δούμε τι ψώνισα μόνο με 38 ευρώ από τα Pink Woman. Λοιπόν, πήρα αυτή την παντελόνα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Με κουμπάκια μπροστά και φερμουάρ. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Φοριέται με sneakers. Μέχρι και γόβα, μέχρι πέδιλο, μέχρι πλατφόρμα, μέχρι σανδάλια, μέχρι τα πάντα, με όλα φοριέται. Λοιπόν, πήρα αυτή τη παντελόνα, πήρα αυτό το μπλουζάκι, περιμένετε τα βγάζω όλα, αυτό εδώ που είναι έτσι φαρδουλό, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ και πήρα ένα συν ένα δώρο, δύο απλά μπλουζάκια, ένα λευκό πήρα, πολύ ωραίο, μακρύ, που φοριέται και με την παντελόνα από μέσα έτσι λίγο μπροστά και με ό,τι δει με τζιν, τα πάντα, και αυτό το μαύρο, ένα συν ένα δώρο με 9 και κάτι, 10 ευρώ, σύνολο αυτά τα τρία, τα τέσσερα κομμάτια, 38 ευρώ, τίποτα, πολύ οικονομικά ήτανε, αλλά η παντελόνα μου αρέσει πάρα πολύ, κοίτα, έχει και τις τσεπούλες. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ.
Πολύ όμορφη. Κάνει έτσι τη σουρίτσα εδώ. Πολύ ωραία. Και ήταν μόνο στα 20 ευρώ. 19,99 στα 20 ευρώ. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Αυτά ήταν τα ψώνια για σήμερα. Πάω τώρα να φάω γεμιστά γιατί πεινάω. Να μαζέψω κουζίνα, σαλόνι. Να μαζέψω τα δωμάτια γιατί γίνεται ένας χαμός. Σήμερα ήταν η μέρα για μένα, βολτούλα, καφεδάκι. Αλλά πρέπει τώρα να μαζευτώ, γιατί αύριο εργάζομαι. Πέμπτη, μεγάλη Πέμπτη αύριο. Δεν δουλεύουμε όλη τη μέρα, θα φύγουμε νωρίτερα. Αλλά πρέπει να σηκώθω 6 ώρα. Έτσι κι αλλιώς. Και θα λείπω από το σπίτι. Θα βάψω και τα βουλάκια αύριο. Βέβαια, αυτά τα βιντεάκια εσείς τώρα θα δείτε μετά το Πάσχα. Γιατί όπως ξέρετε, εργάζομαι, δεν προλαβαίνω να μοντάρω. Δεν μπορώ να ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκι με τίποτα. Αυτά. Λοιπόν. Πάω να βάλω τα γεμιστά μου να φάω, γιατί τα βλέπω και με βλέπουν και με κοιτάνε και τα κοιτάω. Και θα τα πούμε σε λίγο.
έλειξα έναν ύπνο. Τι να πω, παιδιά, έλειωσα στον ύπνο. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Αφού κάτι χτύπαγε, λέει η κόρη μου το καμπανάκι από την κουζίνα και δεν το άκουγα, δεν κατάλαβα τίποτα. Έπεσα μία ώρα και κάτι στο καναπέ και ξεράθηκα. Αυτό ήταν. Μόλις μάζεψα την κουζίνα που με είδατε, τέλος. Τώρα πήγα τη μικρή φροντιστήριο και ξαναπήγα μία φορά στο σούπερ να πάρω 3-4 πραγματάκια και να σας τα δείξω. Τους κλεβανείτε αυτή τη φορά. Και θέλω να καθαρίσω μία τα μπάνια και να πιάσω να σιδερώσω. Ελπίζω να προλάβω, αλλιώς αύριο θα κάτσω να σκάσω. Μάλλον αύριο θα το κάνω το σίδερο. Απλώς να διπλώσω κάποια ρούχα. Άπλωσα κι άλλο ένα πλυντήριο πριν φύγω με την κόρη μου. Και έτσι πάμε να σας δείξω το supermarket hall. Ξεβάφια. Πάμε να σας δείξω το supermarket hall και ξεκινάω γρήγορα γρήγορα να καθαρίσω τα μπάνια. Λοιπόν, σερβιέτες. Ένα κουνελάκι σοκολατένιο. Αντόρο κρέμα. Μία μουστάρδα, μία μαγιονέζα, μία σοκολάτα της μικρής, γούντα τριμμένο, γιατί το χρειαζόμαστε για πιτσάκια και τέτοια, ένα φίνις για το πλυντήριο πιάτων μου τέλειωσε, τώρα έβαλα το μεσημέρι τελευταίο και πήρα, της είχε προσφορά, 4 Pepsi Zero, της είχε 2 ευρώ τις 2, δηλαδή μία συν μία. Από 1 ευρώ στην ουσία. Αυτά. Έχει κάτι άλλο μέσα. Όχι. Αυτά. Σας κλείνω και τα λέμε σε ένα λεπτό. Τέλειωσα εκεί με το μπάνιο, από ό,τι είδατε. Έχω βέβαια σίδερο, θα σας δείξω. Αλλά δεν πρόκειται να το πιάσω σήμερα, θα το πιάσω αύριο. Θα έρθω μετά το γραφείο να βάψω αυγά. Και θα πιάσω μετά να σιδερώσω. Μόνο αυτό θα κάνω, μάλλον αύριο. Μόνο αυτό, δεν ξέρω κάτι άλλο αν προκύψει. Και θα καθαρίσω λίγο πριν φύγουμε, έτσι ένα καθαρισματάκι, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα. Και λίγο τα μπαλκόνια πριν φύγουμε για εξοχικό. Θα φύγουμε Σαββατοκύριακο, Σαββατοκυριακή Δευτέρα. Δεν θα κάτσουμε όλες τις ημέρες γιατί η μικρή θέλει να διαβάσει. Δεν είναι πανελλήνιες φέτος όπως έχουμε πει. Όπως πάρα πολλά παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Καλή επιτυχία να έχουμε. Και έτσι δεν θα μπορέσουμε να κάτσουμε και την Τρίτη. Αυτά. Λοιπόν, πάω τώρα κάτω να δω τι θα μαγειρέψω για το βράδυ. Μάλλον θα τηγανίσω πατάτες να φάνε και θα τους φτιάξω κανένα πιτσάκι με τυρί και κέτσαπ και τα σχετικά σε πίτα. Σε πίτα από σουβλάκι,
Αυτό, εγώ θα ψήσω μανιτάρια με σαλατούλα και καλαμποκάκι. Και έτσι θα κλείσει η μέρα μας. Λοιπόν, θα σας ανοίξω και αύριο. Θα τα πούμε και Μεγάλη Πέμπτη. Θα είναι διήμερο το βλογκάκι. Πάω κάτω στη κουζίνα να ξεκινήσω το μαγείρεμα. Φιλιά πολλά, τα λέμε σε ένα δευτερόλεπτο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλή Μεγάλη Πέμπτη να έχουμε. Πριν από λίγο γύρισα, σχόλασα νωρίς σήμερα. Πήρα και πήρα και τη μικρή από το φροντιστήριο. Και ξεκινάω να κάνω κάποιες δουλειές στο σπίτι. Θέλω πρώτα απ' όλα να σιδερώσω, να φύγει αυτό το βουνό από μέσα. Και δεύτερο, έχω βγάλει τα αυγά, να πιάσω θερμοκρασία δωματίου για να τα βάψω. Αυτά, λίγο συμμαζέματα, λίγο κρεβάτια, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μια χαρά, το βράδυ θα πάμε και εκκλησία. Θα σας πάρω και σήμερα στη μέρα μαζί και θα το κάνω διήμερο το βλογκάκι. Χτες και σήμερα, και θα το κλείσω βέβαια εννοείται. Άρα, πάμε να μαζέψουμε τα ρούχα, πάμε να πάρουμε πλυντήριο, πάμε να συμμαζέψουμε το σπίτι, πάμε να βάψουμε τα αυγά, πάμε να τα κάνουμε όλα μαζί, φύγαμε! Όμορφα γυαλιστερά, τους έβαλα και λαδάκι. Τα αυτοκολλητάκια βέβαια δεν τα έχω κολλήσει ακόμα, δεν ξέρω αν θα τα κολλήσω. Τώρα αν τα βάλω θα γλιστράνε. Και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Αν και εσείς θα το δείτε το βιντεάκι μετά.
Ελπίζω να περάσατε όμορφα και εσείς. Εμείς θα φύγουμε τώρα το Σάββατο για το εξοχικό να κάνουμε ανάσταση με τους γονείς μου και την αδερφή μου όλοι μαζί οικογενειακά. Γι' αυτό δεν έφτιαξα και πολλά βουλάκια. Τα έφτιαξα για το σπίτι έτσι για το καλό. Η μαμά θα έχει τα πάντα έτοιμα κάτω και ο μπαμπάς. Άρα δεν χρειάζεται να πάρω τίποτα από εδώ. Τώρα τα αυτοκολλητάκια όπως είπα και πριν. Δεν ξέρω αν θα τα κολλήσω. Αν θα τα κολλήσω μετά να στεγνώσει λίγο το σκυλάκι μας. Αυτά. Τώρα πάω να ετοιμαστώ. Θα πεταχτούμε λίγο με την κόρη για κάτι τελευταία ψώνια. Τελευταία, προτελευταία δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα πάμε για ψώνια. Και το βράδυ θα φάμε καλαμαράκια. Έδωσα παραγγελία σε μία ψαροταβέρνα που είναι κοντά σε εμάς να μου φτιάξει μερίδες καλαμαράκια. Θα τηγανίσω πατατούλες, σαλάτα και τα σχετικά. Έτσι μια χαρά τη γλίτωσα για το βραδινό. Άρα πάω να ετοιμαστώ και θα σας πω μαζί. Θα πάω και κλεισί το βράδυ. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, ετοιμάστηκα, φύγαμε. Μόλις μπήκα από τα ψώνια, η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά, πέρασε η ώρα, τουλάχιστον είχε πάρα πολύ όμορφο καιρό, πήραμε και καφεντάκι στο χέρι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ψώνησαμε, ψώνησε μάλλον η μικρή, εγώ δεν πήρα κάτι αυτή τη φορά, δεν σας τα δείχνω. Ψώνησα και της ανιψιάς μου ένα πολύ όμορφο μπλουζάκι από την Body Talk. Πάρα πολύ όμορφο. Σε λίγο θα φύγω, θα πάμε στην εκκλησία. Σας αφήσω τώρα και θα τα πούμε μετά. Μόλις γύρισα από την εκκλησία, πήγα και στο ψαράδικο. Πήρα τα καλαμαράκια, τρεις μερίδες και τώρα βάζω να τηγανίσω πατάτες, γιατί έρχονται από τη δουλειά, κουρασμένα και καταπονημένα. Λοιπόν, να βάλω να μαγειρέψω. Η κόρη μου είναι ακόμα στην εκκλησία με τη φίλη της. Και μόλις έρθουνε θα φάμε και θα πάμε κοντά σε εμάς εδώ στην καφετέρια για μια μπύρα. Θα πούμε σε λίγο, πάω να τηγανίσω.